Πολύ καλησπέρα σας και τρόμος στην Amityville του Jay Anson. Εντάξει παιδιά, τι να λέμε τώρα, ακρογωνιαίος λίθος του cult horror, όχι τόσο στα βιβλία για μένα, όσο στις ταινίες. Πιστεύω ότι το Amityville Horror όλοι λίγο πολύ έχουμε δει κάποια μεταφορά. Από το 79 έχουν βγει πάρα πολλές μεταφορές. Αυτό είναι βιβλίο του 77. Προσωπικά η αγαπημένη μου μεταφορά είναι με τον Ryan Reynolds. Δεν ξέρω πόσες φορές την έχω δει. Και όταν είχε πρωτοβγεί και το είχα νοικιάσει με το που είχε έρθει στο βίντεο κλαμπ, θυμάμαι ότι μου είχε φανεί πολύ χεσμεντένσα ταινία. Και μέσα στα χρόνια την έχω δει καμιά δεκαριά φορές, αλλά πάντα μου βάζει αυτή την αίσθηση τη πολύ έτσι επιβλητική και σε καθυποβάλλει αυτό το σπίτι. Πλέον στο μυαλό μου τα ονόματα Λάντζ και Ντεφέο έχουν ένα στάτους, τι να πω, του επίπεδου σαν να λέμε Κθούλου, ξέρω εγώ, ή σαν να λέμε Τόρανς, είναι τόσο cult μέσα στο μυαλό μου. Ουσιαστικά η υπόθεση είναι η Λάντζ, που είναι ένα ζευγάρι που μόλις έχει παντρευτεί, μετακομίζει σε ένα σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. Εκεί πέρα μαθαίνουν ότι στο παρελθόν είχε γίνει ένα φωνικό στην οικογένεια Ντεφέο, ο μεγαλύτερος γιος σκότωσε τους γονείς και τα αδέρφια του και το σπίτι είναι στοιχειωμένο και ουσιαστικά διάφορα έτσι παραφυσικά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα να χεστούν επάνω τους οι Λάντζ και να φύγουν, αφήνοντας όλα τους τα υπάρχοντα και όλα στο σπίτι, και απλά να φύγουν χωρίς να αντέχουν άλλο, να μείνουν μέσα. Τη ταινία, όπως είπαμε, τον Reynolds τη λάτρεψα. Το βιβλιαράκι μου φάνηκε πάρα πολύ ήπιο. Έχει βέβαια αυτό το cult status. Η ταινία του 79 για μένα δεν βλεπότανε. Αλλά γενικά έχω ένα θέμα με τα 70s horror. Για μένα αξίζει να διαβαστεί, άμα είστε λάτρεις του είδους και θέλετε να έχετε μια ιδέα από που ξεκίνησε όλο το franchise, ή πιστεύω θα είναι σε λίστες top 10, top 100 cult horror books, ξέρω εγώ, αλλά γενικότερα με βάση τα horror που έχουν ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια δεν είναι κάτι το τρομερό. Ένα από τα καλύτερα, ας πούμε, που μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό, που ίσως να το έχω ξαναναφέρει, είναι το Kill Creek. Από τα πολλά βιβλία με haunted houses, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο που διάβασα και μου φάνηκε wow. Το συγκεκριμένο είναι πολύ έτσι μέτρια εμπειρία. Αλλά it's up to you. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.